Από τη στιγμή που στη χώρα μας πλέον ό,τι κινείται ή θα πωλείται ή θα συγχωνεύεται, λογικό και επόμενο ήταν να γίνουν τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας ένα, αλλά και να χαθούν κλίνες από τον υγειονομικό χάρτη του νομού. Η αλήθεια είναι ότι μας είχε προειδεάσει ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, αλλά οι οριστικές αποφάσεις ανακοινώθηκαν χθες. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα έχει 650 κλίνες, το Γενικό άλλες 300, ενώ τα δύο ιδρύματα θα έχουν κοινό διοικητή και από έναν αναπληρωτή. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν σήμερα από τους γιατρούς, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο να κάνει λόγο για διάλυση στην κυριολεξία του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Δυστυχώς η Ελλάδα στον καινούργιο υγειονομικό χάρτη θα έχει 11.000 κρεβάτια λιγότερα και ο νομός Λάρισας περίπου 250 κρεβάτια εξαφανίζονται από τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής μας. Δυστυχώς αυτά θα συμπαρασύρουν και το προσωπικό, γιατί όπως γνωρίζετε το προσωπικό είναι ανάλογο με τα κρεβάτια, άρα λοιπόν θα ακολουθήσει και απόλυση προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτή ήταν η πρώτη δόση του δηλητηριώδους μείγματος του Υπουργού Υγείας, γιατί σε λίγο θα ακολουθήσει και η συγχώνευση κλινικών, οι καταργήσεις κλινικών, οι καταργήσεις τμήματων, η αλλαγή χρήσης νοσοκομείων και ιδιαίτερα ψυχιατρικών μονάδων που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο τόπος. Δηλαδή, με δύο λόγια, άρχισε από χθες μάλλον η κατεδάφιση του εναπομείν, ό,τι απέμεινε μάλλον από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.